θα έλεγα σε μια κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας, το ετήσιο συνέδριο της αυτοδιοίκησης θα ζητήσει απαντήσεις, θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι η εθνική λύση στα προβλήματα, αλλά και η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει την ισοτιμία που χρειάζεται με την κεντρική εξουσία και φυσικά να κάνουμε μια αυτοδιοίκηση με ευρωπαϊκή προοπτική, μια αυτοδιοίκηση που τη συναντάμε και τη ζηλεύουμε στην Ευρώπη και επιτέλους και στην Ελλάδα να λειτουργήσει για το καλό των δημοτών, για το καλό των πολιτών. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να μας πει και ο Υπουργός και η Κυβέρνηση, εάν ξεκινήσουμε ένα διάλογο για τον Καλλικράτη, τι χρήματα έχει εξασφαλίσει, τι γίνεται με τις λειτουργίες των Δήμων σε πολλά επίπεδα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριό μας και φυσικά καλό είναι να πάψουμε να λέμε μόνο λόγια, αλλά κυρίως να κάνουμε έργα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να πούμε δύο λόγια για την σημερινή συνεδρίαση. Καλή σας μέρα. Είναι το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση και σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν κυβέρνηση και σαν χώρα. Νομίζω ότι θα επικρατήσει σύνεση και ότι οι αποφάσεις θα είναι επικοδομητικές. Σε ό,τι αφορά το δικό σας Δήμο, με την αλλαγή που είχατε και να αναλαμβάνετε σκητάλη. Νομίζω ότι δεν αλλάζουν πολλά πράγματα στο Δήμο εκτός από το πρόσωπο του Δημάρχου. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα και τις κατευθύνσεις που τις έχουμε διακηρύξει προεκλογικά και μετεκλογικά και θα συνεχίσουμε όλη η ομάδα ενωμένη στο ίδιο πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια με τα μεταλλεία, η στάση του Δήμου ποια θα είναι? Ο Δήμος και εγώ προσωπικά πάντα προσπαθούμε να ρίξουμε τους τόνους και πραγματικά μια διαφωνία στο προς τα που πρέπει να πάει η ανάπτυξη της περιοχής να μην είναι αρχή επεισοδίων ή ένα χωρισμό ενός χωρισμού της κοινωνίας. Συνέδριο λοιπόν της ΚΕΔΕ σε μια ταραγμένη εποχή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Προφανώς και έχει την καλή διάθεση να το κάνει. Αυτό που είναι το ζητούμενο και πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα είναι η συνεννόηση όλων των φορέων και βέβαια με την κυβέρνηση για να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών που ζουν στις περιφέρειες της χώρας. Το οικονομικό το μείζον θέμα. Το οικονομικό είναι το μείζον θέμα οπωσδήποτε, αλλά πιστεύω ότι η κρίση μπορεί να γεννήσει ιδέες. Ήδη υπάρχουν τέτοια δείγματα και αυτές τις ιδέες μπορεί μόνο η τοπική κοινωνία, ο κάθε ένας δήμαρχος μαζί με τους συνεργάτες του και βέβαια τους πολίτες της κάθε περιοχής. Τα προβλήματα είναι γνωστά, είναι μεγάλα, ωστόσο δεν μας σταματάει τίποτα. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης είναι στη διάθεση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Μακεδονία και τη Θράκη. Το θέμα επικαιρότητας των τελευταίων 20 ημερών, τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων και με ποιον τρόπο τέλος πάντων μπορούμε να υποστηρίξουμε και εμείς αυτήν εδώ την προσπάθεια που κάνει όλη η χώρα, χωρίς όμως να δυσχεραίνουμε την λειτουργία των Δήμων που ήδη είναι δυσχερής λόγω φυσικά και των περιορισμένων πόρων με τους οποίους λειτουργούμε τα τελευταία 4, θα έλεγα, χρόνια. Η αυτοδιοίκηση, το τελευταίο ανάγχωμα για την κοινωνία, όλοι οι δημότες από εμάς περιμένουν. Πάρα πολλά αντικείμενα έχουμε να διεκπεραιώσουμε και έχουμε υπό την ευθύνη μας και με διαρκώς μειούμενους πόρους. Όλα αυτά και άλλα θεσμικά θέματα υποθέτω ότι θα τεθούν στο συνέδριό μας και θα γίνουν προτάσεις προς την κυβέρνηση. Φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να κατανοήσουμε ότι όλη η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ισόρροπη ανάπτυξη, γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν δήμοι που προτάσσονται, δήμοι που έπονται ή δήμοι που μένουν ακόμη και στο περιθώριο, θα έλεγα. Πολύ σημαντικό θέμα είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άρα τα οικονομικά των Δήμων. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύουμε με τις εξαγγελίες σήμερα του Υπουργού να βρούμε τελικά μια λύση γιατί πραγματικά δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα
είναι το μεταναστευτικό. Ό,τι έχει σχέση με τους ευρωδοτικούς. Είναι ένα σοβαρό θέμα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί δυστυχώς επαναστατούν τοπικές μας κοινωνίες. Η περιοχή μας αυτή τη στιγμή, όχι ο προσωπικός δήμος της Δράμας, αλλά ο Δήμος Παναμιστή, έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που βρίσκεται στα όρια του νομού της Δράμας. Είναι ξεσηκωμένη η κοινωνία, πρέπει τελικά να δοθεί λύση. Αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι χρειάζεται διάλογος. Χρειάζεται η κεντρική διοίκηση να καθίσει με την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα τραπέζι, να συνομιλήσει και στη συνέχεια να συναποφασίσει.